Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, όταν διακόπη, όπως διακόπη η Βουλή στις εργασίες της προ λίγων ημερών, υπήρχε η υποψία ότι θα εισχολούνται τα θερινά τμήματα με τα προαπαιτούμενα και τις δεσμεύσεις εν ώψη των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει δυστυχώς εκ μέρους της χώρας με τους λεγόμενους εταίρους, δανειστές κτλ. Και ότι γι' αυτό το λόγο θέλατε ένα πιο ήσυχο ενδεχομένως περιβάλλον για να προωθηθούν οι συγκεκριμένοι νόμοι με τα προαπαιτούμενα. Κάποιοι εξέφρασαν την έκπληξή τους γι' αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ενώ δεν προαπαιτείται από οποιαδήποτε δέσμευση με την Τρόικα και δεν έχει κανένα χαρακτήρα επίγοντος. Εγώ θέλω να πω ευθέως ότι σε ό,τι μας αφορά αντιλαμβανόμαστε πλήρως το γιατί φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο, διότι είναι προαπαιτούμενο, ιδεολογικό και πολιτικό δεσμεύσεων τις οποίες έχετε και τις οποίες θέλετε να οργανώσετε μέσα στην κοινωνία, καθώς βρίσκεται αυτή η κοινωνία κάτω από τις πολιτικές, τις μνημονιακές, σε κατάσταση σοκ και δέους, προαπαιτούμενα μιας συμφωνίας, ενός deal με το πιο συντηρητικό της κομμάτι και ενδεχομένως με την πελατεία της Χρυσής Αυγής, καθώς θεωρείτε ότι εκεί, εν ώψη των εθνικών εκλογών, μπορείτε να έχετε κάποια, να προσποριστείτε κάποια ωφέλη. Θυμηθείτε όμως, όταν λέγαμε πως το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής διωγγώθηκε εξαιρετικά επειδή κάποιοι δουλέψανε σε εθνική κλίμακα την ατζέντα των θεμάτων της Χρυσής Αυγής, τι μας λέγατε τότε? Και πέρασε 1,5 χρόνος για να αντιληφθείτε την επικινδυνότητα αυτού του φαινομένου. Τώρα πάλι παίζετε με το ίδιο. Με το ίδιο παίζετε. Και είναι παιχνίδι, ξέρετε καλύτερα εμού, εσείς τουλάχιστον κύριε, όχι, γνωρίζετε καλύτερα εμού, κύριε Υπουργέ, ότι 95% έχει επιτυχία, παραδείγματος χάρη, το μέτρο των αδειών στη χώρα μας. Είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 97%. Ξέρετε επίσης ότι ακούστηκε προηγούμενα και από τον κύριο Κουράκη, μόνο 295 περιπτώσεις ευεργετηθέντων μετά από ένα χρόνο εφαρμογής σε σχέση με το νομοσχέδιο που εμείς υπερψηφίσαμε εδώ, ενισχύσαμε για τα ναρκωτικά, ενώ οι χρήστες είναι χιλιάδες και είναι βασικό στοιχείο συμφόρησης και των φυλακών. Δηλαδή τα νούμερα είναι συντριπτικά υπέρ ενός βασικού αιτήματος, να έρθει άμεσα, αφού αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο, να έρθει άμεσα προς συζήτηση ο κοινά αποδεκτός ή ο κοινά επεξεργασμένος σοφρονιστικός κώδικας και οτιδήποτε άλλο είναι, έτσι ώστε και οι προτάσεις που έχουν από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ δημόσια κατατεθεί για γενναίες νομοθετικές ρυθμίσεις με σύνολο μέτρων που θα έχουν άμεσα αποτελέσματα και για τη λεγόμενη αποσυμφόρηση, λέω λεγόμενη διότι αφορά ανθρώπους, δεν είναι ποντίκια και κατσαρίδες που πρέπει να αδειάσει λίγο για να γίνει πιο εύπεπτη η κατάσταση εκεί πέρα μέσα. Υπάρχουν έτοιμα τα πλαίσια, το νομοθετικό πλαίσιο, και η πραγματικότητα βοά σε αυτή την κατεύθυνση. Βοά σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν το κάνατε? Κύριε Υψηλάντη, εγώ άκουσα καλύτερα το πρωί την τοποθέτησή σας. Είπατε, εν τη ρήμη του λόγου σας ενδεχομένως, πως είμαστε συνήγοροι των θητών. Αυτό το είπατε. Λοιπόν, σας λέω ευθύτατα ότι είμαστε συνήγοροι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρωπιάς, των αρχών του δικαίου, της ισονομίας, της αναλογικότητας. Είμαστε συνήγοροι μιας δημοκρατίας που δεν είναι πλεγματική, δεν είναι φοβισμένη και δεν είναι εκδικητική. Και θέλετε, όπως με τα μνημονιακή πολιτική όπως υπάρξει, και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει με μια κυβέρνηση που θα δώσει μια ελπίδα και μια προσδοκία, ας πούμε, σε αυτή τη δημοκρατία μας, θέλετε να τη σκληροδοτήσετε αυτή τη φοβία, την πλεγματικότητα, την εκδικητικότητα απέναντι σε ένα ολόκληρο πληθυσμό ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στις άθλιες και φρικτές συνθήκες οι οποίες προηγούμενα αναλύθηκαν και για τις οποίες και ο ίδιος ο Υπουργός και το ίδιο οι παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης επανειλημμένα έχουν τοποθετηθεί. Αν ήσασταν προχθές να ακούσετε
τον προκάτοχο του κυρίου Αθανασίου, τον κύριο Ρουπακιώτη, που μίλησε για αυτό το ζήτημα, για αυτό το νομοσχέδιο, σε δημόσια εκδήλωση. Πραγματικά θα κρύβατε πρόσωπο. Διότι ήταν υπουργός της ίδιας, ας πούμε, της πορείας κυβερνήσεων, ας πούμε, τώρα μέσα στο μνημόνιο. Άρα γιατί δεν φέρνετε τα πραγματικά προβλήματα και φέρνετε τα άλλα? Τα φέρνετε απολύτως ηθελημένα. Είναι ιδεολογικά, πολιτικά προαπαιτούμενα από την πλευρά σας και μιλάτε περί επικινδυνότητας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποιος θα κρίνει ακριβώς την επικινδυνότητα με βάση μια νέα ποινή, μια νέα κατηγορία υποδίκων η οποία θα διαμορφωθεί? Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τα λέει η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι οδηγούμαστε δηλαδή σε μια διαχείριση του κοινωνικού φόβου, τον οποίο εσείς οι ίδιοι παράγετε μέσω των πολιτικών σας, έτσι ώστε μέσα από αυτή τη διαχείριση να πάμε σε κοινωνίες του τύπου που προηγούμενα είπε ο συνάδελφος ο Κουράκης. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για κράτος δικαίου με την εφαρμογή, την απολύτως διασταλτική εφαρμογή μιας άδικης νομοθεσίας κατά τη γνώμη μας σε σχέση με τους αντιτρομοκρατικούς νόμους, τώρα αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα, η οποία έχει οδηγήσει στον υπουργό που έκανε την αλλαγή, τον κύριο Δένδια, πήγε από το ένα υπουργείο στο άλλο, να καταμετρά πόσους έχει αυτή τη στιγμή μέσα συντριπτική τους πλειοψηφία παιδιά 20 με 25 χρόνων, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένες πράξεις με ποινές απίστευτες, δεν μιλάμε τώρα για ανθρωποκτονίες, με ποινές που δεν έχουν καμία σχέση με το δικαιακό πολιτισμό. Γιατί? Είναι ο μεγάλος κίνδυνος αυτής της κοινωνίας σοβαρά? Μήπως ο κίνδυνος είναι και απ' έξω και αφορά επώνυμους? Αφορά κύκλους ολόκληρους οι οποίοι γεύονται το μεδούλι αυτής της κοινωνίας και εγκληματούν καθημερινά? Είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, επολίγων, δεν θα... Είναι δυνατόν με τέτοιο εκδικητικό μένος αυτή, επαναλαμβάνω, την νομοθεσία η οποία είναι εντελώς στα όρια και πέραν, ας πούμε, των συνταγματικών προνοιών, να την εφαρμόζουμε και τώρα να πηγαίνουμε και για κελιά, ειδικά σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, και να κόβουμε άδειες και να κόβουμε το ένα, να κόβουμε το άλλο κτλ., να περιστέλουμε καταστάσεις. Δημοκρατία περιστελόμενη δικαιωμάτων τα οποία θα είναι για ορισμένους θύλακες που θα αντανέμονται εντός και εκτός φυλακών δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Και θα πρέπει αυτό να το καταλάβετε. Η περίφημη αρχή της μηδενικής ανοχής είναι αρχή μηδενικής ανθρωπιάς, είναι αρχή εκφυλισμού και ενταφιασμού δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να το επιτρέψετε, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε από κοινού όλες οι πτέρυγες της Βουλής αυτό το νέο καθεστώς να περάσει. Αυτό το σήμα δεν πρέπει να δοθεί στην κοινωνία, δεν πρέπει να δοθεί στη νεολαία. Διότι αν θεωρείτε πως είναι ένα σήμα εναντίον των αντιστάσεων, εναντίον της εύλογης και νόμιμης απήθειας σε αντισυνταγματικούς και αντιδημοκρατικούς νόμους, αν θεωρείτε πως είναι ένας νέος τρόπος διαπαιδαγώγησης μιας νέας μεταμνημονιακής κοινωνίας η οποία θα ζει μέσα στην ευμάρεια των ολίγων κολλητών και της νέας διαπλοκής, είστε πάρα πολύ γελασμένοι. Αυτούς τους νόμους μαζί και με αυτές τις νοοτροπίες, να είστε σίγουροι ότι μια πραγματική προοδευτική αλλαγή σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μαζί με τα μνημόνια και όλα τα συμπαραμαρτούντα, θα τους ρίξουν στον κάλαθο των αχρήστων της κοινωνίας και της ιστορίας, και θα αναπνεύσει η κοινωνία μας για να μπορέσει πραγματικά να τραβήξει το δρόμο της προς τα μπροστά. Ευχαριστώ.